Η διασταύρωση των οδών Αναγεννήσεως και Σμύρνης στον Εύωσμο πριν από έναν περίπου χρόνο βάφτηκε με το αίμα 4 νέων παιδιών. Δυστυχώς, οι αγώνες ταχύτητας κάθε βράδυ συνεχίζονται σε έναν δρόμο που είναι εξαιρετικά επικίνδυνος. Το βράδυ γίνεται εδώ όποιον πάρει ο χάρος. Σας λέω κάτι γκάζια που πατάνε εδώ, εγώ από πάνω το σπίτι τους ακούω. Και τι κάνω, από εδώ ανεβαίνω που κατεβαίνω εκεί πάνω από τον άλλο δρόμο και ξανά σε αυτό το φαρδί προς τα κάτω. Βέκια λίμωνο και είσαι κατά εκεί. Ο δρόμος είναι πάρα πολύ επικίνδυνος, αναπτύσσονται πολύ μεγάλες ταχύτητες και από το περσινό άσχημο αυτό συμβάν εδώ που είχε δημιουργηθεί με τα παιδιά που χάθηκαν, δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν έχουμε δει κανέναν υπεύθυνο, κανέναν από το Δήμο, κανέναν τίποτα. Η μαρμάρινη πλάκα, οι φωτογραφίες των παιδιών, τα λουλούδια θυμίζουν σε όλους μας τα αδικοχαμένα αυτά παιδιά. Ωστόσο, σύμφωνα με τους περίοικους, τίποτα δεν έχει αλλάξει στο συγκεκριμένο δρόμο, ενώ δεν πάρθηκαν μέχρι στιγμής μέτρα για την αποτροπή ενός ακόμη τραγικού συμβάντος στο μέλλον. Παρόλο αυτό το γεγονός το θλιβερό, δεν υπάρχει καμιά βελτίωση, καμιά, ξέρω εγώ, να βάλουν φανάρια, να βάλουν κάτι. Όμως είναι της κόντρας, είτε από νεαρούς είτε από μεγάλους. Δεν υπάρχουν φανάρια, δεν υπάρχει ούτε σχολικός τροχονόμος που υπάρχουν και κάποια σχολεία παρακάτω, τίποτα. Καθένας κάνει ό,τι θέλει. Μόλις παίζει το σκοτάδι στην αιματοβαμμένη αυτή διασταύρωση, κυρίως νέοι δοκιμάζουν τις αντοχές τους. Πατούν τον γκάζι και η αδρεναλίνη φτάνει στα ύψη. Παίζουν κορώνα γράμματα τη ζωή τους. Δραματική κατάσταση. Εδώ θα θρυνήσουν και άλλα θύματα. Να μου το θυμάστε. Εδώ θα την πληρώσουν κι άλλοι. Και συνέχεια σε αυτές τις διασταυρώσεις γίνονται τρακαρίσματα. Συνέχεια. Στη συγκεκριμένη διασταύρωση παρατηρήσαμε αρκετές παγίδες, καθώς το δόστρωμα έχει αρκετές λακκούβες αλλά και ρηγματώσεις. Οι πινακίδες σήμανσης δεν γίνονται αντιληπτές από τους διερχόμενους οδηγούς, καθώς καλύπτονται από τα κλαδιά των δέντρων. Ενώ τα χαλίκια στο δόστρωμα μπορεί να είναι ένα ακόμη σοβαρό αίτιο για την εκτροπή των οχημάτων από τη συγκεκριμένη οδό. Το δόστρωμα δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δεν υπάρχει καμιά οδοσήμανση, δεν έχει μπει κανένα έστω κάποιο stop, κάποια κατασκευή τουλάχιστον για να χαμηλώσουν οι οδηγοί ταχύτητα. Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Σήμανση. Δεν υπάρχει φανάρι. Δεν υπάρχουν φανάρια. Δεν έχουμε φώτα. Αυτά εδώ τα φώτα από τη δικιά μου οικοδομή μέχρι πάνω δεν έχουν μέσα. Η κακή κατάσταση του οδοστρώματος και η υπερβολική ταχύτητα αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για την πρόκληση σοβαρού ατυχήματος σε ένα δρόμο που χάθηκαν άδικα αθώες ψυχές. Γι' αυτό η λήψη άμεσων μέτρων κρίνεται ως μονόδρομος για την επίλυση της σοβαρής αυτής κατάστασης.